Οι απαίδευτοι και αμαθείς θεωρούν τους θείους λόγους γελίο πράγμα και δεν θέλουν να τους ακούν, επειδή ελέγχεται η απαιδευσία τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς, λέγει ο Άγιος Μέγας Αντώνιος στον 8ο λόγο του, στις παρενέσεις περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας, όπως έχουν καταχωριστεί μέσα στο θεόπνευστο βιβλίο της Φιλοκαλίας. Οι απαίδευτοι και οι ιδιώτε γελίων τους λόγους λογίζονται, θεωρούν γελίους τους θείους λόγους και ου θέλουσιν αυτόν ακούειν και δεν θέλουν να ακούνε το θείο λόγο. Είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που είναι μακράν του Θεού. Δεν έχει όρεξη να ακούει το λόγο του Θεού. Γιατί όμως, επειδή ελέγχεται αυτόν η απαιδευσία, γιατί ακριβώς φανερώνεται το σκοτάδι τους, η ακαθαρσία τους και η έλλειψη συνέσεως και παιδείας και θέλουση πάντα ομοίους αυτής υπάρχει και θέλουν όλοι να είναι όμοιοι με αυτούς. Δεν θέλουν ανθρώπους του Θεού, ανθρώπους που να αγαπούν το Λόγο του Θεού, να ακούνε το Λόγο του Θεού και να υπακούνε στο Λόγο του Θεού. Τους μισούν, βαρύς, αισθή και βλεπόμενος, λέει η Αγία Γραφή, είναι ο άνθρωπος του Θεού για τους ανθρώπους, τους ανώμους, τους απαιδεύτους, τους μη έχοντας την κατά Θεόν παιδεία. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που είναι ακόλαστοι, συνεχίζει ο Άγιος Αντώνιος, ως προς τον βίο και τους τρόπους, φροντίζουν να είναι όλοι χειρότεροι τους, επειδή νομίζουν ότι θα εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους το ατιμόρυτο, ένα κατ' του πλήθους των κακών ανθρώπων. Των αυτών τρόπων και οι ακόλαστοι των βίων και τους τρόπους, χείρονας αυτών άπαντας, σπουδάζουσιν είναι το ανέκλητον εαυτής εκ του πλήθους των κακών θυράστε νομίζοντες. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι ανήθικοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόλαστοι ως προς τον βίο και τους τρόπους, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν έτσι και τους άλλους και ή δυνατόν χειρότερους από τον εαυτό τους. Και αυτό γιατί νομίζουν ότι έτσι θα εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους το ακατηγόρητο, το ανέγκλητο και το ατιμόρυτο, επειδή θα είναι πολύ κακοί, θα γίνουν πολύ κακοί σαν και αυτούς και χειρότεροι από αυτούς. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη και μοιάζει με την πλάνη του διαβόλου, όπως μας την αποκαλύπτουν οι Άγιοι Πατέρες, η οποία είναι η εξής. Ο διάβολος, ο οποίος έχει μεταστραφεί και από άγγελος έγινε διάβολος, από καλός έγινε κακός, από φωτεινός σκοτεινός, νομίζει ότι αν τραβήξει πολλούς ανθρώπους κοντά του και τους κάνει υποχείριά του και κακούς σαν και αυτόν, ο Θεός τελικά θα λυπηθεί και αυτόν εξαιτίας των πολλών ανθρώπων και έτσι θα γλιτώσει και αυτό στην κόλαση μαζί με τους πολλούς ανθρώπους τους οποίους θα λυπηθεί ο Θεός. Και αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, γιατί δεν είναι ο Θεός, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που μας κολλάζει, αλλά εμείς μόλι μας αυτοκολλαζόμαστε, αυτοτιμωρούμαστε, λόγω της εκούσιας υποταγής μας στον πονηρό, λόγω της εκούσιας αποδοχής της κακίας και της πράξεως του κακού και της αμαρτίας. Η ίδια η αμαρτία, το ίδιο το κακό, τιμωρεί τον άνθρωπο. Ο κακός αυτοτιμωρείται και αυτοκολλάζεται. Έτσι και οι απαίδευτοι και οι αμαθείς, αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει σε πλάνες ως προς την πίστη, αλλά και οι ακόλαστοι ως προς το βίο, οι ανήθικοι, αυτοί όλοι προσπαθούν να παρασύρουν και άλλους στην πλάνη τους και στην ανηθικότητά τους και νομίζουν ότι όταν γίνουν πολλοί και παρασύρουν πολλούς και τους κάνουν σαν τον εαυτό τους και χειρότερους από τον εαυτό τους, θα εξασφαλίσουν το ακατηγόρητο, το ανέκλητο και το ατιμόρυτο, την ατιμορρησία.
Χάνεται και σκοτίζεται η χάβνη ψυχή, λέει ο Άγιος Αντώνιος, από την κακία, η οποία έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αυθάδεια, μανία, φόνο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λύθη του Θεού. Με αυτά και με τα όμοια αυτών τιμωρείται η αθλία ψυχή, η οποία χωρίζει τον εαυτό της από τον Θεό. Δεν είναι λοιπόν θέμα το αν είναι πολλοί ή λίγοι ή και όλοι ενδεχομένως αυτοί που αμαρτάνουν, οπότε να γλιτώσουν από την τιμωρία. Αλλά είναι η ίδια η κακία η οποία τιμωρεί όλους αυτούς, άσχετα αν είναι λίγοι ή πολλοί. Απόλυται και θολούται η άτονος ψυχή υπό της κακίας. Αυτοτιμωρείται δηλαδή ο κακός από την ίδια την κακία του. Χάνεται, θολώνει η χάβνη ψυχή του, η ψυχή που δεν έχει τόνο, δεν έχει νεύρο, δεν έχει προθυμία, δεν έχει βούληση για να κάνει το καλό, θολώνεται από την κακία και χάνεται εξαιτίας της κακίας της. Αφού εχούσισεν αυτή ασωτεία, υπερηφανία, παραθέτει δηλαδή όλες τις μορφές κακίας ο Άγιος, απληστίαν, οργήν, προπέτειαν, λύσαν, φόνων, οδυρμών, φθόνων, πλεονεξίαν, αρπαγήν, πόνων, ψεύδος, ειδονήν, όκνων, λύπην, δειλίαν, νόσων, μίσος, μέμψην, κατηγορία δηλαδή, αδυναμία, πλάνην, άγνοια, απάτη, λύθη Θεού. Όλες αυτές οι μορφές της κακίας είναι οι μάστιγες με τις οποίες μαστιγώνεται ο κακός και αυτοτιμωρείται. Δια τούτων και των ομοίων τούτων τιμωρείται η αθλία ψυχή, η χωρίζουσα εαυτήν του Θεού. Με αυτές τις κακίες και με τα όμοια με αυτά τιμωρείται η άθλια ψυχή, η οποία χωρίζει τον εαυτό της από τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός λοιπόν που μας τιμωρεί, αλλά η ίδια η κακία μας. Γι' αυτό ας αγωνιστούμε να απομακρυνθούμε από κάθε τι το κακό και να κάνουμε το αντίθετο καλό. Είναι η πνευματική ζωή δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη, όπως μας είπε πάλι ο Άγιος Αντώνιος σε προηγούμενο λόγο του. Οι απαίδευτοι και αμαθείς θεωρούν γελίους τους θείους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε, γιατί ελέγχεται διαμέσου αυτών η απαιδευσία τους και θέλουν όλοι να γίνουν όμοιοι με αυτούς, δηλαδή απαίδευτοι, αιρετικοί και ακόλαστοι. Οι ακόλαστοι μάλιστα φροντίζουν όλοι να είναι χειρότεροι τους, να φροντίζουν να σπρώξουν όλους στην ακολασία, νομίζοντας έτσι ότι οι ίδιοι θα είναι ακατηγόρητοι και ατιμώρητοι. Αλλά η ίδια η κακία τιμωρεί την χάβνη, την άτονη ψυχή, την ψυχή η οποία δεν έχει βούληση για το καλό. Η κακία θολώνει, σκοτίζει και οδηγεί στην απώλεια τη χάβνη, την άτονη ψυχή. Η ψυχή που χωρίζεται από τον Θεό έχει μέσα της πλήθος κακών, ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπαίτεια, αυθάδεια δηλαδή, λύσα, μανία, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, όκνο, λύπη, δειλία, νόσο, μίσος, μέμψη, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη και λύθη του Θεού. Και όλα αυτά είναι η τιμωρία. Όλα αυτά λειτουργούν τιμωρητικά για την ψυχή. Και είναι αυτά πράγματι τα χαρακτηριστικά, είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν οι πνευματικά καλλιέργητοι και οι ακόλαστοι άνθρωποι. Ας αγωνιστούμε να φύγουμε μακριά από όλα αυτά και αντίθετα να ζήσουμε βίο ενάρετο και θεοφιλή, να αποκτήσουμε, όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Αντώνιος, θεοφιλή νου, ο νους μας να αγαπήσει το Θεό και να ασκήσουμε την αρετή, συνεργαζόμενοι με την άκτιστη Θεία Χάρη που πήραμε με το Άγιο Βάπτισμα και έτσι να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.